Bueno. Paris. Εμέσα να πάω να το φωνάξω. Κάτσε, δεν θέλετε κάτι να σας φέρω, κανένα καφέ. Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτε, μάνα μου. Άρη μου, ήταν να πεθάνω από την αγωνία μου, που να έρθω. Και λόγια μου, είσαι σίγουρος πως ήταν η Γαβριέλα μας? Αφού σου είπα, ρε, μάνα μου. Ήταν δαμέ η χαρά και μιλούσαμε. Δηλαδή, τσακωνόμαστε. Αλλά τέλος πάντων, και νομίζω, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι ήταν η φωνή της Γαβριέλας. Παναγία μου. Τι σου είπε? Ρώτησε με ποιος μιλά. Εδύνατο να μένε κατάλαβε τη φωνή του αρφού της. Εδύνατο. Εν ήξερο, μαμά. Τι άλλο σου είπε? Τίποτε. Ξαφνικά άκουσα μια αντρική φωνή και κάποιος έκλεισε το τηλέφωνο. Εν ερώτησες για μου που είναι? Τίποτε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω, μαμά. Μαμά, νομίζω πως κάτι συμβαίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω, αφού ήταν η φωνή της Γαβριέλλας. Αλλά φαίνεται μου, δεν ήξερα πώς να το πω, κάπως χαμένη. Δεν ξέρω. Να χαρώ. Να λυπηθώ. Ποιος κρατά το παιδί μου και τι του έκαμε? Συμβαίνει στο παιδί μου και γιατί δεν το αφήνουν να επικοινωνήσει μαζί μας? Καλά, η αστυνομία μπορεί να κάνει τίποτε? Μας τα κατεχόμενα. Μόνο τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά είναι τόσο πολύ έπικη που εχάω σε κατάσταση. Σαν να ψάχνουν βελόνι με στάσερα. Μάρκο, εφαίνεσαι καλά, τι εσείς? Ήμουν με τα μωρά μου. Πελάνα μες στις ερωτήσεις και εγώ δεν μπορούσα να απαντήσω σε τίποτε. Είχα και εγώ έναν περίεργο τηλεφώνημα από την Γαβριέλα. Ναι, σοβαρά. Και τι σου είπε? Τίποτε δεν πρόλαβε να μου πει. Ρώτησε με ποιος μιλά, μετά άκουσα κάτι φωνές και μετά κάποιος της έκλεισε το τηλέφωνο και νομίζω είναι ο πανίκος. Θυμάσαι που σου έλεγαν ότι ήμουν σίγουρος για την ενοχή του τύπου? Είσαι το θράσος να έρθει σπίτι μας να μας κάνει καφκάνη επειδή στείλαμε αστυνομία να τον ανακρίνει. Και εμένα να στείλετε μας αστυνομία, κυρία Άννα, αλλά τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα. Σημασία αν τώρα έχει να βρεθεί η Γαβριέλα. Μόνο ένας τρόπος υπάρχει. Να πάω στα κατεχόμενα. Ω, Αιγέ μου, να χαρείς, φοβούμαι, πολλά επικίνδυνα. Να σε φάσει λάχανο, ρε. Εν μπορώ, ρε φίλε, να κάθομαι εδώ μέσα. Νιώθω ότι αρφή μου είναι τόσο κοντά και εγώ δεν κάνω τίποτε. Αν πάεις, να πω κι εγώ. Αφού είπες ότι είναι επικίνδυνα. Ναι. Αλλά είμαστε φίλοι, ναι. Φίλε, πρώτη φορά έρχομαι στα κατεχόμενα, πιστεύεις το? Εγώ ξανά ήρθα. Καμιά δεκαρκά φορές. Πού είπες? Κερίνια. Στο λιμανάκι? Όχι, στα Γαζί. Ξέρω. Τελείωσε ο νους μου, δεν πιστεύω. Τέλος πάντων. Δεν αναπτυχθήκαν πολλά στη Λευκοσία πάντως. Πολλά περίεργο, σαν ότι σταμάτησε ο χρόνος πριν 30 χρόνια. Έχει τόπους όμως όπου χτίσαν παλάθηκια, σε κάτι περιοχές πολλά ωραίες. Είναι κρίμαν και άδικον κάποιος που έχει σπίτι του δάμενα, δεν μπορεί να έρθει να το δει. Κρίμαν και άδικον, δεν λέει τίποτε. Να μην μπορεί ο θεός μου ο Βασίλης που γεννήθηκε στο Πέλλα πάει, να πάει να κολυμπήσει στην Κερίνια. Τι μου λέει ο θεός σου, Βασίλη, φίλε, μακάρι να βρεθεί αρφή μου και θέλω τίποτα άλλο.